Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το Σάββατο αναμένονται έντονα φαινόμενα σε περιοχές της Κρήτης. Σόμπες, τζάκια και καλοριφέρ θα ανάψουν για τα καλά, με τον κόσμο να καταφεύγει στη φθηνότερη δυνατή λύση για τη θέρμανσή του, αμελώντας πολλές φορές την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές και περιουσίες κάθε χρόνο εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε σπίτια. Έχουμε και περιστατικά που είναι τραγικά, με απώλειες ζώων, κυρίως ανθρώπων ηλικιωμένων ή ανθρώπων με κινητικά προβλήματα και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί ζουν μόνοι τους. Ο καλός καθαρισμός της Καμινάβας αποτρέπει δυσάρεστες και επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ σωστή συντήρηση χρειάζονται όλα τα οικιακά μέσα θέρμανσης καθώς και οι καυστήρες. Να γίνεται η συντήρηση, ιδιαίτερα του καυστήρα, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα έναρξης πυρκαγιάς είτε από βραχυκύκλωμα είτε από υπερχείληση του καυσίμου. Όταν δεν έχει γίνει καθαρισμός της καμινάδας και έχουμε ανάφλεξη της εθάλειας, τότε αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ο κίνδυνος αυξάνει να μεταδώσει τη φωτιά στα άλλα στοιχεία, ειδικά αν είναι ξύλινα. Πάντα όταν λειτουργεί το τζάκινα χρησιμοποιείται ένα μεταλλικό προστατευτικό, ένα χαλί, κάποιο άλλο έπιπλο, ένα καναπέ. Πρέπει πάντα να προσέχουμε αυτά να είναι σε μια απόσταση 1-1,5 μέτρο τουλάχιστον. Ο καπνός από την καύση ξύλων μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους, ενώ στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ακόμα και η σύντομη έκθεση στον καπνό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Καταρχάς, θα πρέπει να έχει πολύ καλό εξαερισμό το τζάκι, δηλαδή να λειτουργεί καλά, ούτως ώστε ο καπνός που δημιουργείται από την καύση των υλικών για τη θέρμανση να φεύγει στην ατμόσφαιρα. Να μην καπνίζει δηλαδή μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ξύλα που δεν είναι κατάλληλα για καύση, ξύλα που έχουν βερνίκια και χρώματα, γιατί δημιουργούν καπνούς τοξικούς. Μεγάλος είναι ο κίνδυνος που ενέχουν και τα μαγκάλια. Κυρίως σε χωριά όπου χρησιμοποιούν μαγκάλια μέσα στους εσωτερικούς χώρους, ο καπνός διαχέεται, το μονοξίδιο του άνθρακα διαχέεται μέσα στο σπίτι, το εισπνέουν και έτσι δημιουργούνται αρκετά προβλήματα αναπνευστικά σε ασθενείς που είτε έχουν είτε δεν έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα κάποιο αναπνευστικό νόσο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, κάθε χειμώνα αυξάνονται τα περιστατικά ατόμων που εισάγονται με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η πυροσβεστική δέχεται πολλές κλήσεις και αντικατάσταση πυρκαγιών σε σπίτια. Έχουμε αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα και στα εξωτερικά ιατρία. Παρόξενο συμπτωμάτων των χρόνιων ασθενών εξαιτίας της έκστασης σε καπνό.